αγώνα, να πούμε για την ίαση της ψυχής της, κάνει και η Ιωάννα Παλιοσπύρου, η οποία περνάει το Γολγοθά της, είναι η Ιωάννα όλων μας, η Ιωάννα που, να το πω, τραυματίστηκε, πώς να το πω τώρα αυτό. Από την απόπειρα, τέλος πάντων, δολοφονίας πια. Από το δικαστήριο, ναι. Με το Βιτριόλι. Από την απόπειρα δολοφονίας με το Βιτριόλι. Ο Γολγοθάστης όμως, πέρα από το ψυχολογικό κομμάτι, Ρούλα μου, συνεχίζεται και στα χειρουργικά κρεβάτια, έτσι. Ναι, δυστυχώς. Βέβαια είναι κάτι που το γνωρίζαμε, το γνώριζε και η ίδια. Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, η Ιωάννα Παλιοσπύρου έχει κάνει πολλές δημόσιες εμφανίσεις. Και η καλή της φίλη πλέον, η Ανίτα Ναθαναήλ, βρέθηκε σε μια κοσμική εκδήλωση. Δεν ήταν μαζί της Ιωάννα, οπότε οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τι ακριβώς συμβαίνει. Εκεί λοιπόν θα την ακούσουμε και την ίδια να εξηγεί ότι η Ιωάννα ετοιμάζεται για τα επόμενα χειρουργεία της. Για να δούμε λοιπόν τι πεντάχει η κυρία Ναθαναήλ. Η Ιωάννα θα δώσει το παρόν σήμερα. Σήμερα δεν θα δώσει η Ιωάννα το παρόν. Κρατάει τις δυνάμεις της μέχρι να ξεκινήσει πάλι τα χειρουργεία, όπου πάλι θα καθυλωθεί. Καλή επιτυχία ευχόμαστε στην Ιωάννα. Ούτως ή άλλως μας έχει αποδείξει ότι είναι πάρα πολύ δυνατός άνθρωπος. Η κοπέλα θα ταλαιπωριέται για το υπόλοιπο της ζωής της. Εγώ αυτό γνωρίζω, αυτό έχω καταλάβει και αυτό είναι που με τρομάζει περισσότερο από όλα. Να στείλουμε ωστόσο τη θετική μας ενέργεια και όση δύναμη μπορούμε στην Ιωάννα. Την έχει πραγματικά ανάγκη. Πρώτα απ' όλα έχει ανάγκη η ψυχούλα της και μετά το σώμα της. Ας ευχηθούμε τα καλύτερα και βλέπουμε ότι είναι μια γυναίκα παράδειγμα προς μίμηση. Μαχήτρια. Το δείχνει και αυτό βλέπουμε τελικά να τη δικαιώνει. Καλή επιτυχία λοιπόν στο χειρουργείο.